Καλούμε λοιπόν στο βήμα το συναγωνιστή και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Ηλία Παναγιώταρο. Πατρίδα, τιμή, χρυσή αυγή! Τελικά τη Χρυσή Αυγή, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να την κάνει κανείς καλά. Οι εκλογές τελείωσαν, όλοι ηρέμησαν, όλοι πήγαν στα σπίτια τους, άλλοι γράψαν κουστούμια, άλλοι τα είχαν έτοιμα, άλλοι τα αποθήκευσαν, άλλοι. Μόνο εσείς εδώ οι χιλιάδες χρυσαυγίτες είστε πάλι έξω στον δρόμο για να κάνετε αυτό που πράττουμε εδώ και 19 συναπτά έτη. Από την πρώτη νύχτα των ημείων, όπου λίγες δεκάδες ήμασταν έξω από τη Βουλή, όταν μέσα πεζόταν το θέατρο του παραλόγου. Όταν ο Πρωθυπουργός ο τότε ευχαριστούσε τους Αμερικάνους και οι άλλοι απλώς είπαν, ψέλησαν 2-3 φωνές και τίποτε άλλο. Και ούτε εξεταστικές ούτε τίποτα απολύτως. Τα χρόνια περνούσαν, οι κυβερνήσεις άλλαζαν. Ήρθαν αυτοί που φώναζαν μες στη Βουλή, δεν έκαναν τίποτα απολύτως. Τα ίμια παρέμειναν για αυτούς γκρίζα ζώνη και το αποδεικνύουν μέχρι και σήμερα. Δεν τολμάει να πατήσει ένας Έλληνας και πιένει το λιμενικό, το ελληνικό και τους διώχνει. Αν αυτό δεν είναι υποτέλεια, τότε τι είναι αυτό? Μόνο οι χρυσαυγίτες κάθε χρόνο, τέτοια ημέρα, στους δρόμους, έξω, παλαιότερα στην πλατεία, στην παλιά Βουλή, στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη, τα τελευταία χρόνια εδώ, πράττουμε, πράτεται το εθνικό μας καθήκον, το πατριωτικό μας καθήκον. Τους δηλώνουμε ότι ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντοτε εδώ. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνουν. Ούτε φυλακίσεις, ούτε δολοφονίες, ούτε τίποτα θα σταματήσει την Χρυσή Αυγή. Και το βλέπουνε. Είμαστε τρίτη πολιτική δύναμη για δεύτερη συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση. Θα ξαναγυρίσουμε και θα τρέμει γη. Πατρίδα, τιμή, Χρυσή Αυγή. Συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση και η Χρυσή Αυγή είναι τρίτη πολιτική δύναμη. Παρ' όλα αυτά, ο αρχηγός μας είναι άδικα προφυλακισμένο στον Κορυδαλό. Μαζί του Έλληνες βουλευτές ξανά εκλεγμένοι, ξανά βρίσκονται πάλι στον Κορυδαλό. Δεν απαιτούμε, την άμεση απελευθέρωσή τους. Να τελειώνει ο παραλογισμός. Όχι φυλακές για τους εθνικιστές. Σύστημα παρακρατικό να κρατάει εκπροσώπους του ελληνικού έθνους που ψηφιστήκανε ξανά μέσα στα καλιά της τιμής. Να ξέρουν ότι ό,τι και να γίνει, η Χρυσή Αυγή θα βγει απολύτως δικαιωμένη και τα ψέματα θα τελειώσουν σύντομα. Σε οποιοδήποτε δικαστήριο, οπουδήποτε, θα εκτεθούν ανεπανόρθωτα. Όπως λέει και ο συναγωνιστής ο Γιάννης ο Λαγός, τους περιμένουμε να τους εξευτελίσουμε όλους αυτούς που πριν από 18 μήνες περίπου είχαν βγάλει τα λυσακά τους, είχαν βγει όλοι οι εχθροί, η πολέμη της Χρυσής Αυγής, η πολέμη του έθνους, και με φαύλες κατηγορίες, με προσχεδιασμένα έσχη έκαναν ό,τι έκαναν, αλλά δεν τους βγήκε τίποτα από όλα αυτά. Δεν τους βγήκε ούτε ένα μήνα μετά τις άδικες πρώτες προφυλακίσεις, όταν έβαλαν τους δικούς τους ανθρώπους να δολοφονήσουν κάποιους δικούς μας ανθρώπους. Νόμιζα ότι θα μας φοβήσουν, θα σας λυγίσουν. Δεν κατάφεραν τίποτα απολύτως. Το θέατρο του παραλόγου θα λάβει σύντομα ένα τέλος. Ένα τέλος στον ενικηφόρο, μόνο για την Χρυσή Αυγή, μόνο για την πατρίδα μας, γιατί μόνο εμείς ξέρουμε να πολεμάμε πραγματικά. Και όπως προείπαν και κάποιοι συναγωνιστές, αν ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης ήταν χρυσαυγίτης, θα είχε προσγειώσει το ελικόπτερο πάνω στα Ίμια, θα είχε κάνει μια τελετή, θα είχαν βάλει και ένα μνημείο, θα είχαν βάλει και ένα ληστό με μια ελληνική σημαία και θα υπήρχαν και 5 φρεγάτες γύρω-γύρω να ποτίσουν φόρο τιμής. Όχι θρασίδηλα πραγματάκια και πράγματα τα οποία και μας κοροϊδεύουν και σας κοροϊδεύουν όλους. Ούτε οι σφαίρες, ούτε οι φυλακές, τίποτα δεν λυγίζει τους εθνικιστές. Μας φοβίζει τίποτα. Σήμερα η τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας πραγματοποιεί μια νόμιμη εκδήλωση
και η νεολαία της πρώτης δύναμης μαζί με κάτι άλλους γνωστούς παρακρατικούς, γιατί περί αυτών πρόκειται, οργανώνουν αντισυγκέντρωση. Αυτή είναι η δημοκρατία που ευαγγελίζονται όλοι αυτοί που ήρθαν μόλις προχθές στην κυβέρνηση αυτής της χώρας. Αλλά εμείς είμαστε εδώ, τους περιμένουμε όλους. Έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε και να μην εγκαταλείπουμε ούτε μια στιγμή τις ιδέες μας, την πίστη μας, τις αξίες μας. Να μην εγκαταλείπουμε τους προτεργάτες όλης αυτής της ιστορίας. Τον αρχηγό μας που για δεύτερη χρονιά δεν μπορεί να είναι εδώ να σας μιλήσει πρόσωπο με πρόσωπο. Όπως είπε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, προεκλογικά εμείς δεν είμαστε ούτε με τους τοκογλύφους, ούτε με τους μπολτσεβίχους. Είμαστε με την Ελλάδα και τον ελληνισμό και κανέναν άλλον. Και θα αποδειχθεί περίτρανα και όσο περνούν οι μέρες, όπου θα βλέπουμε τις κολοτούμπες της νέας συγκυβέρνησης, όπου δεν μετράνε μόνο τα λόγια, η πράξη και η ουσία μετράει σε κάποια ζητήματα. Διότι από θα και μεγάλες υποσχέσεις έχει χορτάσει αυτός ο τόπος. Δεκαετίες τώρα του έχουν υποσχεθεί τα πάντα και δεν του έχουν κάνει τίποτε απολύτως. Εσείς όμως έχετε μάθει να παίρνετε την κατάσταση στα χέρια σας. Για την οικογένειά σας, για την πατρίδα σας, για την ιδεολογία σας, για το έθνος σας. Για όλους αυτούς που δεν μπορούν να είναι σήμερα μαζί μας. Γιατί όντας προτεργάτες του αγώνα, έλαβαν όλη αυτή την τεράστια επίθεση από το φαύλο και σάπιο πολιτικό κατεστημένο. Μόνο εσείς μπορείτε να δικαιώσετε και τους τρεις ήρωες αξιωματικούς των ημείων και τους δύο ήρωες πιλότους μας που κατέπεσαν μόλις προχθές και τους ήρωες Ισαάκ και Σολωμό και τον ήρωα Ηλιάκη και τους χιλιάδες άλλους ήρωες γνωστούς, αφανείς ή όχι, οι οποίοι έπεσαν για το μεγαλείο της πατρίδος μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση. Είναι δεύτερη χρονιά που ο αρχηγός μας δεν είναι εδώ πρόσωπο με πρόσωπο. Του χρόνου να είναι σίγουροι ότι και εδώ θα είναι και θα είναι τρίτη και φαρμακερή για όλους τους εχθρούς του έθνους. Σας ευχαριστώ. Ζήτω η νίκη!